Καλησπέρα λοιπόν σε όλους, καλή εβδομάδα, πολύ μουσική και σήμερα. Καλωσορίζω μια ταλαντούχα νεαρή ερμηνεύτρια με νησιώτικες καταβολές από Κρήτη και από Σαντορίνη, που προέρχεται από μουσική οικογένεια. Έχει σπουδάσει μουσική και διαθέτει μια φωνή που προκαλεί αίσθηση και μαγεύει. Αυτό το λέω και ιδία πείρα, διότι την έχω ακούσει ζωντανά να τραγουδάει, αλλά και κατ' ομολογία και άλλων ανθρώπων. Κοντά μας είναι η Άννα Κατσούλη. Καλησπέρα, Θέλημα. Καλώς στην Άννα Κατσούλη. Έχουμε να βρεθούμε από τον Μάιο. Πότε είχαμε συναντηθεί? Είχαμε συμπράξει. Απρίλιο, Μάιο. Εθνική Άνοιξη. Άνοιξη ήταν. Ωραία. Προηγούμενη Άνοιξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι πολύ που ήρθα και εγώ χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ πέρα. Τις μεταβατικές περιόδους είναι αυτό να συναντιόμαστε. Μαζί της είναι όμως και ένας και ο αδερφός της. Ένας από τα αδέρφια της. Έτσι, ονόματι Βασίλης Κατσούλης, εξαίρετος μουσικός βιολονίστας, θα το ακούσετε και στη συνέχεια, και συνθέτης, καθώς υπογράφει κάποια τραγούδια, κάποια από τα τραγούδια και τα ορχιστρικά κομμάτια του νέου CD, της πρώτης, νέο, εντάξει, σχετικά νέα, σωστά, της πρώτης δισκογραφικής κατάθεσής σου, Άννα, έτσι, με τίτλο «Κρυμμένος ουρανός» από τη Ζωή Music. Την εταιρεία της συνθέτριας και βιρτουόζου Ζωής Τηγανούργια, που υπογράφει μουσικά το ευλογημένο ψέμα, το πρώτο, το τραγούδι δισκογραφικό ντεμπούτο σου, έτσι? Ναι, το ευλογημένο ψέμα και τα καραβάνια μου έχει γράψει η Ζωή σε αυτό τον δίσκο. Α, και τα καραβάνια, ωραία. Ναι. Και ναι, την ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάλιστα. Η Ζωή εξάλλου έχει φιλοξενηθεί εδώ στην εκπομπή επίσης και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βοηθάει πάρα πολύ τους νέους καλλιτέχνες, δίνει βήμα. Του στηρίζει και δισκογραφικά και με ζωντανές εμφανίσεις και βεβαίως είναι μία, πώς το λένε, δεξιοτέχνης το ακορντεόν διεθνώς, έτσι, διεθνούς ας πούμε αναγνώρισης. Είναι πολύ μεγάλο πρότυπο η Ζωή Τηγανούργια για εμένα και τον ένα χρόνο που γνωριστήκαμε πιο καλά και ξεκινήσαμε τη συνεργασία μας, ταιριάξαν πάρα πολύ οι ιδιοσυγκρασίες μας και οι μουσικές και ως προσωπικότητες και πραγματικά εγώ την θεωρώ πρότυπο, δηλαδή την έβλεπα πάνω στη σκηνή και άρχισα να κλαίω. Ξεχυλίζει από ερμηνεία και από εμπειρία και πάθος, η Ζωή. Έχει πραγματικά ένα δόσημο πάνω στη σκηνή, δίνει τον εαυτό της πραγματικά και αυτό ξεχυλίζει φαίνεται. Δηλαδή για εμάς τους νέους ανθρώπους που προσπαθούμε να ξεκινήσουμε κάτι δικό μας και μας βοηθάει απλόχερα σαν μαμά μας, όπως τη λέω εγώ, είναι πραγματικά μοναδικός άνθρωπος και δεν υπάρχουν τέτοιοι καλλιτέχνες πρότυπο. Ναι, είναι λίγο δύσκολο, είναι η αλήθεια. Σαν μαμά σας η Ζωή Τηγανούργια, υπόβαθρο οικογενειακό μουσικό, θα το δούμε στη συνέχεια και πόσο σας έχει επηρεάσει, σίγουρα πάρα πολύ. Να πάμε να ακούσουμε το ομότιτλο, ναι, έτσι, το ομότιτλο, για να γίνει μια ωραία μουσική εισαγωγή ας πούμε, αφού δεν την κάνουμε στην αρχή, δεν την κάνουμε τώρα. «Κρυμμένος ουρανός» λοιπόν, το οποίο είναι... Σε στίχους. Στίχους δικούς μου. Μάλιστα. Και η μουσική του Βασίλη Κατσούλη. Αυτά είναι. Γυρνώ ξανά στις στιγμές που για πάντα μοιάζαν πια κύμα. Πανέμορφο το ομότιτλο τραγούδι του CD, του άλμπουμ «Κρυμμένος ουρανός», πανέμορφη φωνή της Άννας Κατσούλη, πανέμορφο το βιολί του Βασίλη Κατσούλη και η σύνθεση βέβαια. Έτσι, λοιπόν, νεαρό συνθέτης ο Βασίλης Κατσούλης. Πολλά υποσχόμενος, έχω να πω και εγώ έχω να πω και οι αγαπημένοι ακροατές φαντάζομαι το ακούνε επίσης. Είσαι και νοσηλευτής.
Είμαι και νοσηλευτής, έχω σπουδάσει. Δεν το εξασκείς όμως. Το εξασκώ. Α, το εξασκείς. Είμαι και 2 χρόνια. Επαγγελματικά, βιοποριστικά θα πω. Ακριβώς. Αλλά όπως και να το κάνεις, η μουσική είναι μέσα στο αίμα σου και χτυπάει μες στη φλέβα, δεν μπορείς να το αποφύγεις. Εγώ σε βλέπω ίσως σε μερικά χρόνια να εγκαταλείψεις τη νοσηλευτική ως επάγγελμα και να αφοσιωθείς στη μουσική, γιατί πολλές φορές δεν γίνεται και αλλιώς. Δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Δεν μπορείς να το αποφύγεις. Ακριβώς. Και επίσης νομίζω ότι θα σου είναι αρκετή, επειδή ακριβώς είσαι και καλός. Υπάρχει και ένα οικογενειακό υπόβαθρο που πάντα παίζει ρόλο και βοηθάει στο να δικτυωθείς καλά σε αυτή τη δουλειά. Οπότε δεν θα χρειάζεσαι. Δεν χρειάζεται σε λίγο να εξασκείς την νοσηλευτική. Μακάρι. Και εγώ θα πω μακάρι, έτσι. Μακάρι. Να επικεντρωθούμε στη βασική μας καλεσμένη. Είναι λίγο θα σου μιλήσω σήμερα. Λίγο θα ασχοληθώ μαζί σου, γιατί θα υπάρξει φορά που θα σε φέρω εδώ κανονικά. Να μας εκθέσεις. Καταρχάς ετοιμάζεις δισκογραφική δουλειά από ό,τι ακούω. Ναι. Ωραία, θα την παρουσιάσουμε εδώ πέρα. Οπότε μείνε έτσι εκεί πέρα. Και μάλιστα λέγαμε τι κρίμα που δεν σκέφτηκα να σου πω να φέρεις το βιολί. Να τραγουδήσει και η Άννα εδώ έτσι να πείτε ένα ή δύο τραγούδια unplugged. Έτσι, ακουστικά. Φορά, θα το κάνουμε γι' αυτό. Λοιπόν, υπόσχεση. Πάμε λοιπόν στο άλμπουμ αυτό, με τίτλο «Κρυμμένος ουρανός», όπου κάποια τραγούδια υπογράφει ο Βασίλης Κατσούλης, δύο τραγούδια «Ζωή τη Γανούρια», ένα τραγούδι ο Γιάννης Νικολάου. Ναι, ναι. Και τρία ορχιστρικά. Και τρία ορχιστρικά. Υπογράφεις στίχους εσύ, ναι. Σε πόσα? Στα τρία. Στα τρία. Τρία από τα 6 τραγούδια. Υπογράφω στίχους. Ήταν μια πρώτη στιχουργική απόπειρα. Η αλήθεια είναι δεν αυτοπροσδιορίζομαι ως στιχουργός. Είμαι ερμηνεύτη, αυτή είναι η βάση μου. Mm-hmm. Το αποδίδω αυτό, αν και ανήκυψε πολύ έτσι αυθόρμητα θα πω. Το αποδίδω στην αγάπη που είχα πάντα στη λογοτεχνία, στο πεζό. Άρχισα να γράφω, ναι, και εγώ έτσι, και στα εφηβικά χρόνια. Ναι. Οπότε υπήρχε ανάγκη δηλαδή να εκφραστείς, ναι, και μέσω του, δηλαδή να καταγράψεις τις σκέψεις σου στο χαρτί. Ναι, έτσι, το χαρτί. Είχα μια αγάπη σε αυτό, mm-hmm, από μικρή. Mm-hmm. Και όταν ξεκίνησα εκεί με το σχολείο που ήρθα σε επαφή με τα λογοτεχνικά κείμενα και την ποίηση, μου άρεσε πάρα πολύ. Οπότε πιστεύω ότι το κομμάτι της στιχουργικής έχει τις καταβολές του εκεί πέρα. Μάλιστα. Σε αυτό το κομμάτι το δικό μου. Υπάρχει και οικογενειακά κάποια τέτοια έτσι, πώς να πω, ενασχόληση. Μουσική οικογένεια είσαστε, αλλά μήπως υπήρχε και η ενθάρρυνση, ας πούμε, να διαβάσεις βιβλία, να διαβάσεις ποιήση, να διαβάσεις λογοτεχνία. Είμαστε μέσα σε όλα αυτά. Είσαστε οικογένεια που διαβάζετε. Είμαστε οικογένεια που έχει μέσα χορό, έχει βιβλίο, έχει μουσική. Έχει όλες τις τέχνες σχεδόν. Εκτός από τα εικαστικά, ίσως, να υποθέσω. Κάποιοι ζωγραφίζαμε και αρκετά καλά. Έτσι. Μιλάμε για. Μου είπατε να το πω αυτό στον αέρα, παιδιά. Ένα πρόβλημα. Δωδεκαμελής ουσιαστικά. 10 παιδιά. Ναι, ναι. Οπότε κατάλαβες, έχουμε από όλες τις τέχνες, έχουμε από όλα τα χόμπι. Άλλες ειδικότητες έχετε, καμιά ιατρική, καμιά ξέρω κάτι. Έχουμε γυμναστές, έχουμε αισθητικούς. Πάρα πολύ χρήσιμο. Μια κοινωνία μόνη μας, ρε παιδί μου. Πάρα πολύ χρήσιμο. Και ασχολούνται και άλλα παιδιά με τη μουσική εκτός από εσάς τους δύο. Ναι. Η πρώτη μας αδερφή μεγάλη είναι μουσικολόγος και ακορντεονίστα, η οποία μάλιστα ήταν και η πρώτη που συνεργάστηκε με τη Ζωή τη Γανούρια. Μάλιστα. Ήταν κιόλας πολύ κοντινή τη συνεργάτη για 7 χρόνια, το δεξί της χέρι. Mm-hmm. Και τα επόμενα, τα μικρότερα αδέρφια έχουν και εκείνα έτσι το δρόμο τους σιγά σιγά με τη μάλιστα μουσική. Όλα δηλαδή ασχολούνται, ίσως όχι επαγγελματικά, ας πούμε, εκολαπτώμενοι, ναι, έτσι, ναι, μάλιστα. Από τον πατέρα μας. Είσαστε τα μεγαλύτερα, μάλλον αμέσως μετά τη μεγάλη αδερφή, τα δεύτερα παιδιά. Εγώ είμαι το τρίτος, άρα είμαι τους μεγάλους. Ναι. Εάν είναι κάπου στη μέση. Εγώ είμαι η έκτη. Α, είσαι μικρούλη εσύ, είσαι στα μικρά εσύ. Ναι, προς τα κάτω. Μάλιστα, προς τα κάτω. Καλό αυτό, εντάξει, άρα έχεις καιρό. Λοιπόν, κι εσύ. Να ακούσουμε τραγούδι. Καλά παρουσιάζουμε το CD, αλλά παρουσιάζοντας πρέπει να ακούμε κιόλας. Τι θα θέλατε να ακούσουμε από αυτό το τραγούδι? Να ακούσουμε το ευλογημένο ψέμα της αγαπημένης Μαρίας. Βεβαίως. Παπαδάκη. Και ήταν και ο λόγος που βρεθήκαμε για μια παρουσίαση του βιβλίου της. Έτσι, του βιβλίου, του βιβλίου έτσι, της. Τιμή Σένεκεν, λοιπόν. Ακριβώς, τιμή Σένεκεν. Ακούμε ευλογημένο ψέμα, στίχους Μαρίας Παπαδάκη και μουσική Ζωής τη Γανούρια. Τη
για όλα, παίξ' τα καρδιά μου. Φτάσε το δρόμο μέχρι το τέρμα. Κι αν μου στοιχίζει αυτή η αγάπη, ευλογημένο τη λέω ψέμα. Μοιάζει παγίδα και καταιγίδα, μα εγώ στο σώμα την κρύβω ακόμα. Κλέβω ένα χάδι να πω το βράδυ, είναι το φως μου, ο άνθρωπος μου. Αηδώνης, Άννα Κατσούλη. Αηδώνη. Κανονικό Αηδώνη. Να πω βέβαια ότι βρισκόμαστε στην εκπομπή της Μουσικής στα Ρώματα. Στο μικρόφωνο είναι η Θέλμα Καραγιάννη. Στην ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Ζέκιος. Και φιλοξενούμενη εδώ την πρώτη ώρα η νεαρή ταλαντούχα ερμηνεύτρια Άννα Κατσούλη και ο αδερφός της Βασίλης Κατσούλης, βιολονίστας και συνθέτης. Ενορχιστρώσεις ποιος έχει κάνει, παιδιά? Είναι πολύ ωραίες. Στα τραγούδια του Βασίλη. Ο Βασίλης. Μάλιστα. Έκανε τη δύσκολη δουλειά αυτή. Ναι. Πολύ ωραία. Είναι πολύ σημαντική η ενορχίστρωση, παιδιά. Ναι, βέβαια. Μπορείς να το πας στο τραγούδι να είναι άλλο τραγούδι, άμα θελήσεις δηλαδή. Ναι. Απολύτως. Καθοριστικό. Και στη ζωή η ίδια. Η ίδια η ζωή. Η ίδια. Μπράβο. Να πω ότι επειδή έχουμε και το κουαρτέτο Λάνιμα στα τραγούδια της ζωής, την ενορχίστρωση των εγχόρδων την έκανε ο Γιάννης Οταβλάς. Μεγάλη εμπειρία σε ζωντανές εμφανίσεις, έτσι? Εσύ? Είχα την τύχη, έτσι, επειδή προχωρούμαστε από μουσική οικογένεια, ανέβω στη σκηνή στα 13 μου. Αυτά είναι. Και δεν ξανακατέβηκα. Έτσι, αυτό είναι. Ανέβη, σου αρέκανε μια βόλτα, ωραία είναι εδώ. Ναι, οπότε, ναι, τραγουδάω επί σκηνής από τα 13 μου, φιλανθρωπικές συναυλίες που ξεκινήσαμε με τον πατέρα μου σε ρόλο μαέστρου και πιανίστα. Δημιουργήσαμε ένα συγκρότημα που ουσιαστικά αποτελεί την οικογένειά μας, κατά βάση. Ναι, ναι, ναι. Επειδή μας είσαστε και τόσοι. Αρκετοί, ας πούμε. Ναι. Οπότε εδώ και 10 χρόνια κάνουμε συναυλίες φιλανθρωπικές, κατά κύριο λόγο, με διάφορα μουσικά αφιερώματα. Δηλαδή βάζετε, ας πούμε, ένα εισιτήριο το οποίο το διαθέτεται σε κάποιο ίδρυμα, σε κάποια, τέλος πάντων... Ή για κάποιο κοινωνικό παντοπολείο. Μάλιστα. Ή συλλογή τροφίμων και ωραία. Ρούχων. Χθες ήμασταν στο Πέραμα για την ενίσχυση του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου και παρουσιάσαμε μουσικοθεατρικά την καταστροφή της Σμύρνης. Μάλιστα. Που έχουμε επαναλάβει πολλές φορές ως συναυλία. Και αυτό είναι κόνσεπτ του πατέρα σου, έχει έτσι, δημιουργήσει ο πατέρας του Χρήστου μου, Κατσούλη. Ναι, του πατέρας Χρήστου Κατσούλη. Οπότε με αυτό το έναυσμα έφτασα στα 18 μου να ξεκινάω να τραγουδάω σε διάφορα μαγαζιά. Μάλιστα το πρώτο μαγαζί που τραγούδησα ήταν λόγω του Βασίλη, ήταν δίπλα μου, στο πλευρό μου, αδερφός μου εδώ. πάντα στο πλευρό μου. Ναι. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ και από εδώ. Mm-hmm. Έχουμε μια πολύ έτσι, ιδιαίτερη ένωση, ίσως και λόγω της μουσικής. Και επειδή δουλεύαμε και μαζί και, μαζί, έτσι, και ταιριάζουμε και ιδιοσυγκρασιακά. Μετά ήρθε ο δίσκος και τα Στεφάνω σε όλα αυτά. Και έχουμε πολύ μεγάλη χαρά. Ακριβώς, πολύ μεγάλο δέσιμο και πολύ μεγάλη. Όταν συνδημιουργείς είναι τρομερό το συνέστημα. Πραγματικά είναι. Νιώθεις τον άλλον συγγενή σου, πόσο μάλλον αν είναι κιόλας. Θέλω να πω ότι στα 18 ήσουν πλέον έτοιμο. Δεν νομίζω ότι είχες κάποιο πρόβλημα να ανεβείς στη σκηνή και να τραγουδήσεις, έτσι. Ναι, πλέον το θεωρώ δηλαδή σπίτι, σπίτι μου. Θα ανέβω και απλά θα σας διηγηθώ αυτά που έχω να σας πω. Δηλαδή το νιώθω τόσο άνετα και ήταν πολύ μεγάλη η ευλογία και η χαρά που είχα την ευκαιρία να το καλλιεργήσω όλο αυτό. Οπότε όταν ήμουν έφηβη, εγώ πήγαινα στο σχολείο, διάβαζα, γυρνούσα μετά, κάναμε πρόβα μέχρι 12 το βράδυ και πήγαινα την επομένη πάλι στο σχολείο και λέω, τι κάνω εγώ εδώ, μα εγώ θέλω πρόβα, θέλω συναυλία.
Οπότε έδωσα πανελλήνες γνωρίζοντας ότι θα το ακολουθήσω. Πέρασα... Έχεις τελειώσει βεβαίως και, ναι. Ναι, και εσύ έχεις σπουδάσει κάτι. Ναι, στο Καποδιστριακό στην προσχολική ηλικία. Και ήταν η πρώτη επιλογή μου. Λέω, okay, εντάξει, μπορεί να είμαι χρήσιμη στην κοινωνία με αυτό. Το τελείωσα στην ώρα του. Αλλά δεν το εξάσκησες ποτέ. Όχι, και ωραία. Μάλλον ναι, δεν πρόκειται. Δεν πρόκειται, δεν υπάρχει και λόγος έτσι κι αλλιώς. Συνειδητοποιείς, φαντάζομαι, πόσο μεγάλο ρόλο έχει παίξει στη ζωή σου το ότι έκανες αυτό που αγαπάς με τις ευλογίες των γονιών σου. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σου λέω με τις ευλογίες. Και όχι να χρειαστεί να το κάνεις κρυφά για κάποιο διάστημα, να χρειαστεί να τους πείσεις ότι αυτό που κάνεις σου αρέσει πάρα πολύ και το κάνεις καλά. Και. Ναι. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που σου αναφέρω τώρα. Η όθηση ήταν ακριβώς μέσα από την οικογένεια. Ακριβώς μέσα από την οικογένεια. Ναι, είναι η πιο μεγάλη τύχη που μπορεί να έχεις και μεγάλη ευλογία πραγματικά. Ναι. Ναι. Ωραία, χαίρομαι που το συνειδητοποιείς και εσύ, φαντάζομαι. Απολύτως. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα να ακούσουμε και τραγούδι, το οποίο θα είναι. Πάμε ρε στο Γιάννη Νικολάου. Τσαγάπης και του έρωτα. Νούμερο 8. Πάνε ζέκε που μας κάνεις ήχο και μας βοηθάς τόσο πολύ πάλι και απόψε. Γιάννη Νικολάου, στίχη και μουσική. Όχι. Μουσική Γιάννη Νικολάου, στίχη της Μαρία Παπαδάκη. Μπράβο, σωστά. Μαρία Παπαδάκη, της φίλης μας Μαρίας Παπαδάκη. Καρτερό για σένα και στα ουράνια θα κρατώ τα αστέρια αναμένα. Πριν να χαράξει η αυγή στον κόσμο αρετούσα για το δοξάρι της καρδιάς, έλα και γίνε μουσα. Μ' αγάπη φαίνω τις νυχτιές, μετάξω το υφάδι να σε τύλιξω μάτια μου σαν πέσει το σκοτάδι. Με χίλιους όρκους μυστικούς κοντά σου είμαι δεμένη. Για σένα ερωτοκριτέ μόναχα είναι πλασμένη. Ο ερωτοκριτός εγώ και εσύ αρετούσα. Άκτωσα χρόνια δίχως σου για αγάπη πως μιλούσα. Ο ερωτοκριτός εσύ κι εγώ η αρετούσα. Αχ, τόσα χρόνια δίχως σου για αγάπη πως μιλούσα. Ο ερωτοκριτός δέντρι κι η αρετούσα κλόνος. Αχ, να ανασένουμε μαζί μέχρι να ζει ο κόσμος. Τι χαμός έχει γίνει με αυτό το τραγούδι, ρε παιδιά. Τα συζητάγαμε και εκτός αέρα. Άννα Κατσούλη και Βασίλη Κατσούλη. Ναι, θέλμα, πραγματικά αυτό το τραγούδι πριν από 2 χρόνια που το ανεβάσαμε και είχε 1000 προβολές, αυτή τη στιγμή έχει ξεπεράσει το 1,5 εκατομμύριο. Δηλαδή, με μηνύματα από εξωτερικό, από. Εσείς και η Σελίν Ντιόν, α πούμε, ξέρω εγώ. Τι να πω άλλο. Η Μαρίνα Σάτι, α πούμε. Ναι. Ναι. Δεν ξέρω, ίσως έτσι η απλότητα και η γλυκύτητα του τραγουδιού, mm-hmm. δηλαδή 3 όργανα, 2 φωνές, ένα αεραστεχνικό βίντεο κλιπ, δηλαδή μια δική μου έτσι αφόρμηση, γιατί το άκουσα αυτό το τραγούδι, να πούμε ότι είναι... Είναι δική σου ιδέα να το διασκευάσεις, ναι, έτσι. Ναι, δική μου ιδέα, δική μου σκηνοθεσία, καθόμασταν 6 ώρες και το μοντάραμε με τον Αντώνη το Σκαραμαγκά που μας το γύρισε, mm-hmm. τον ευχαριστώ πολύ. Και να πω ότι το πρώτο τραγούδι σε... η Εμμανουέλα Χιωτάκη με το Μιχάλη το Κουνάλι. Και εγώ έκανα ένα cover γνωστό. Το ανέβασα, έφτιαξα ένα βιντεάκι και μετά από 1 χρόνο άρχισε να γίνεται αυτός ο καταιγισμός μηνυμάτων και σχολείων και προβολών και λέω, όπα λέω, τι συνέβη ακριβώς. Έτυχε και συγκρισιακά εκείνη την περίοδο που ανέβασε και ένας θείος με μια νηψιά και γίνεται τώρα viral παντού αυτό το βιντεάκι. Μάλιστα. Και έτσι ψάξανε και εμάς. Να πω ότι αυτό το τραγούδι, χωρίς να το γνωρίζω εγώ, πεζόταν όλο το χρόνο περίπου στον ερωτικό της Θεσσαλονίκης και στα Τρίκαλα, στο Ζυγό. Μάλιστα.
Δηλαδή, χωρίς να το ξέρω εγώ, με ακούγανε έτσι. Ακριβώς. Πανελλήνια σχεδόν. Παντού, έτσι. Αυτό. Έτσι γίνονται λοιπόν οι καριέρες τελικά. Για να δούμε. Ναι. Άρα εσύ δεν χρειάζεσαι ούτε τα ραδιόφωνα, από ό,τι καταλαβαίνω. Μία αυτή στο YouTube, μία επίσκεψη στο YouTube, ας πούμε, και σε έχει κάνει που λένε star, έτσι. Τι να πεις, εντάξει, λοιπόν. Είναι όλα προσπάθεια θέλουν, αλλά φυσικά. Είναι πολύ μεγάλη η ανταπόκριση. Αυτό σκεφτόμουν και αυτό τον καιρό που έβγαλα το δίσκο μου και προσπαθώ. Τώρα ξεκινάω χειμερινή περιοδία σε Αθήνα και εκτός. Να τα πούμε και αυτά, βεβαίως. Ναι, ναι. Και σκέφτομαι ότι αυτό που σε κινητοποιεί, πέρα από τη μουσική που το θέλεις, που είναι σαν την αναπνοή σου, περπατάς στον δρόμο και τραγουδάς δηλαδή, πέρα από όλο αυτό, είναι και η ανταπόκριση του κόσμου, ότι ο κόσμος σε ζητάει, ότι εκτιμάει τη δουλειά σου και θέλει κι άλλο, κι άλλο, και έλα στην πόλη μου και τραγούδησε και ανέβασε και πραγματικά είναι πολύ κινητήριο. Βέβαια είναι κινητήριος δύναμη και είναι και το, ναι, τι να πω τώρα, η ανταμοιβή σου. Και είναι και ο λόγος που... Και ο λόγος που συνεχίζεις και που το να έχει αντίκρισμα αυτό που κάνεις είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ακριβώς, ναι. Και αυτό είναι ο καλλιτέχνης. Ο καλλιτέχνης είναι για να μοιράζεται. Δεν είναι για να πάρει κάτι και να το κλείσει μέσα στο σπίτι του και να το τραγουδάει μόνος του. Αυτή είναι η τέχνη. Ο ορισμός του καλλιτέχνη είναι αυτός ο οποίος θα το κοινοποιήσει. Βεβαίως, έχει την ανάγκη να το κοινοποιήσει, αλλά πρόσφατα δεν μπορεί να το κάνει. Ναι. Και όχι επειδή η επιλογή του είναι να μείνει σπίτι του, αλλά θέλει πάρα πολύ να το επικοινωνήσει, αλλά δεν το καλούν πουθενά. Δεν το ζητάνε πουθενά. Προσεχή σχέδια λοιπόν. Έχεις εκτός από το. Εντάξει, έγινε, η παρουσίαση του CD έχει γίνει ήδη τον Ιούνιο. Έτσι. Υπάρχουν concepts, φάντασμα της όπερας, ας πούμε. Να πω για το φάντασμα της όπερας. Ναι. Πρόκειται για μια αφηγηματική παράσταση, η οποία παρουσιάστηκε πρώτη φορά πριν από ένα χρόνο με την αφηγήτρια ηθοποιός Μαράγδα Αποστολάτου. Είμαστε ουσιαστικά δύο γυναίκες. Ενώνουμε δύο τέχνες και παρουσιάζουμε μια ιστορία, μια αληθινή ιστορία πόνου και αγάπης. Και σε μία από τις παραστάσεις τις περσινές μας είχε παίξει και ο Βασίλης, μας είχε δώσει ένα μοναδικό χρώμα με το βιολί του. Ήταν στο ψυχικό, ήταν μια συγκινητική βραδιά και επειδή το ζήτησε ο κόσμος, συνεχίζουμε. Μάλιστα. Με το φάντασμα της όπερας και πολύ διαφορετικό φάντασμα της όπερας, το οποίο σας το ζωντανεύει μία αφηγήτρια με φωνή και σώμα, χωρίς σκηνικά, χωρίς κοστούμια, χωρίς τίποτα. Μία μουσικός, παύλα, τραγουδίστρια, παύλα, στιχουργός, με ελληνική πρωτότυπη διασκευή του φαντάσματος της όπερας. Έχω μεταφράσει τρία τραγούδια. Α, έχεις. Έχεις βάλει το χέρι σου και σε αυτό δηλαδή. Ωραία. Δεν άντεξε, ναι. Μα τι. Αλίμονο. Παίζεις πιάνο, παίζω πιάνο, παίζω φλάουτο και τραγουδάω. Ναι. Και παίρνω και το ρόλο της Κριστίν, μπαίνω δηλαδή μέσα στην παράσταση, γιατί έχω ασχοληθεί ερασιτεχνικά με το θέατρο, μου άρεσε πάρα πολύ, από πάντα μου άρεσε, οπότε τέριαξα και σε αυτό με τη Σμαράγδα, μου έδωσε το ρόλο της Κριστίν, οπότε κάνω και το μονόλογο της Κριστίν μέσα στην παράσταση. Μάλιστα, οπότε είναι ένα διαφορετικό φάντασμα της όπερας, όσοι ενδιαφέρει. Θέλω να πω ότι όλες αυτές τις πληροφορίες συγκεντρωμένες θα τις βρουν οι ακροατές μας στην επίσημη σελίδα μου στο Facebook, Άννα Κατσούλη Music Page. Εμφανίσεις με μεγάλη γκάμα ρεπερτορίου και την έχω κατατάξει έτσι ανάλογα με τη θεματική. Έχουμε τη βραδιά ονείρου, έχουμε τις ιστορίες της ζωής μας. Ακριβώς αυτό θα έλεγα. Άρα να ανακεφαλαιώσω λίγο. Βραδιά ονείρου 18 Οκτωβρίου. Και τα καινούργια τραγούδια του δίσκου του Κρυμμένου Ουρανού. Οπωσδήποτε μέσα και αυτά, εντέχνως ας πούμε, δομημένα μέσα σε αυτό το πρόγραμμα, εννοείται, για να ακούγονται και οι καινούργιες δουλειές. Και πάμε, μια και λέμε για τραγούδια, να ακούσουμε τραγούδι. Ποιο θα ακούσουμε τώρα? Τον Κρυμμένο Ουρανό. Τον Κρυμμένο Ουρανό. Ένας ουρανός, να πούμε τώρα πριν το βάλουμε σαν έτσι μια ιστορία πίσω από το τραγούδι. Ας την πει ο συνθέτης. Ναι, λοιπόν. Για πες μας, Βασίλη, την αυτό ιστορία που κρύβεται. Αυτό το τραγούδι ξεκίνησε ορχιστρικό. Δηλαδή αυτό που θα ακούσουμε ήταν η πρώτη μορφή του τραγουδιού. Μάλιστα. Άρα ο στίχος γραφτήκε, προσαρμόστηκε στην μουσική. Όταν το έγραψα, ήρθε ένα σπίτι μου και σε φάση. Άκου το τραγούδι. Συνήθως το κάνω. Τη δείχνω τι έχω φτιάξει. Και εκεί που το άκουγε, ξαφνικά μου λέει, σταμάτησε. Σιγή, μου λέει, στείλ το μου. Την επόμενη μέρα μου έστειλε τους στίχους. Μάλιστα. Και γεννήθηκε αυτό που, θα ακούσατε, που ακούσατε ήδη. Και θα ακούσουμε. Μπράβο, που ακούσαμε ήδη τώρα. Το πρώτο ακριβώς. Είναι η πρώτη έμπνευση. Είναι η πρώτη έμπνευση. Μάλιστα. Αυτό είναι. Πάμε. Thank you.
Μάλιστα. Λοιπόν, το δάκρυ τιτλοφορείται ως ορχιστρικό, έτσι. Μετά έγινε Κρυμμένος Ουρανός. Ακριβώς. Με βάση τους στίχους που έβαλε εσύ, Άννα Κατσούλη, στην μελωδία, την υπέροχη αυτή μελωδία του Βασίλη Κατσούλη. Θα ακούσουμε βέβαια, τελειώνοντας, έτσι, το λέω από τώρα, κάνω εξαγγελία, δεν τελειώνουμε ακόμα, έχουμε λίγο καιρό ακόμα. Θα ακούσουμε το πάνω στα κείμενα, το οποίο είναι σε στίχους δικούς σου, να υποθέσω. Δικούς μου και της Κωνσταντίνας Μπούρδα, που είναι μια δεύτερη στιγουργός και μουσική του Βασίλη του Κατσούλη. Αυτό το τραγούδι είναι το πιο παλιό το πρώτο από τον που, δίσκο. Ναι. Το δίσκο, το πρώτο που δημιουργήθηκε για το πρώτο δίσκο. Που δημιουργήθηκε το δίσκο. Από πέρσι μάλιστα. Την άνοιξη δημιουργήθηκε αυτό το τραγούδι και περίμενε μέχρι να βρει τη θέση του. Μάλιστα. Λοιπόν, και μια και λέγαμε για αυτά που που θέλει να κάνει ένας καλλιτέχνης, να αφοσιωθεί στην τέχνη του και σε όλα. Πες μου μια τυπική μέρα δική σου, τι κάνεις όταν ξυπνάς, ξέρω. Πολύ ωραία. Από όταν ξυπνήσεις μέχρι να πέσεις πάλι για ύπνο. Θα κάνω αρκετά πράγματα, θα υπάρχουν πολλές πρόβες μέσα σε αυτό. Φυσικά. Να πω τώρα ότι εντάξει, επειδή τρέχω με το φάντασμα της όπερας, έχουμε λοιπόν τις πρόβες μας με αυτό. Θα ασχοληθώ λιγάκι εκεί να βοηθήσω, μιας και είμαστε μεγάλη οικογένεια, έχουμε ένα μεγάλο σπίτι, να βοηθήσουμε λίγο. Και στα οικιακά, διότι ποιος θα τα κάνει. Τώρα τελειώνω και από το οδείο που ακόμη σπουδάζω 15 χρόνια. Το υποχρεωτικό του πιάνο που θα μελετήσω και λίγο πιάνο. Και είναι, μπαίνω είτε η προετοιμασία για κάποιο live ή οτιδήποτε. Θα γράψω αρκετά. Έχω και εγώ το Δευτέρι μου, που όλο και κάτι θα καταγράψω. Για τον επόμενο δίσκο έχω και ένα τραγούδι στο οποίο υπογράφω και τη μουσική και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Έχει διαμορφωθεί, οπότε υπάρχει μέσα στη μέρα μου και αυτό το κομμάτι. Αν προλάβω θα διαβάσω κάποιο βιβλίο ή ποιήση. Άμα προλάβω μπορεί να κεντήσω και λίγο, γιατί κεντάω, ναι, το ξέρω. Μάλιστα. Παλιό σπορ, αλλά εγώ το αγαπάω πολύ. Είσαστε γενικώς στην οικογένεια, είσαστε παραδοσιακή οικογένεια, πολλά παιδιά, κεντήματα ακούω. Διάφορα μαγειρέματα, είμαι ίσως. Η μοναδική από τις 5 κόρες που το ακολούθησε. Α, σοβαρά, τελικά. Η μαμά μας έμαθε όλες, αλλά εγώ το λατρεύω. Ναι, είναι πολύ ωραίο και πολύ χαλαρωτικό. Ναι, εμένα μου αρέσει, πάρα πολύ. Αυτό τώρα, ελεύθερος χρόνος για πολλά δεν υπάρχει. Ποιος ο ελεύθερος χρόνος, μόνο τις πρόβες να βάλεις τελείωσε. Για την προετοιμασία τελείωσε. Όλα τα άλλα είναι από λίγο. Και εσύ, Βασίλη, φαντάζομαι, εσύ βεβαίως θα πηγαίνεις και στο νοσοκομείο που δεν. Μην ανοίξουμε το ενδεχομένο νοσοκομείο. Μια πονεμένη ιστορία, ας πούμε. Η νέα γενιά, πιστεύω, και η γενιά μου, γιατί μπορεί να ήμουν φοιτήτρια, αλλά έκανα δύο δουλειές, είχα δύο σπουδές, στη μουσική και στο πανεπιστήμιο. Δηλαδή, η νέα γενιά, πραγματικά, πιστεύω, είναι η πιο πονεμένη, γιατί χωρίς να έχει κάνει εκείνη λάθη, πληρώνει λάθη των προηγούμενων. Έτσι είναι. Και είναι αναγκασμένη αυτό, να κάνει τρεις δουλειές για να ζήσει. Έτσι είναι, έτσι είναι. Έτσι είναι όπως τα λέω. Ανήκω σε αυτή τη νέα γενιά, προσπαθώ όμως και παλεύω, δεν το βάζουμε κάτω. Και εντάξει, τα πράγματα σας πάνε καλά. Βλέπω ότι σας πάνε καλά, δηλαδή κάνετε και αυτό που αγαπάτε. Υπάρχει κόσμος που το ακούει, το εκτιμάει και το ζητάει πάλι, ναι. Και αυτό σας φέρνει ξανά και ξανά στο αγαπημένο πατάρι, που λέμε έτσι, και στα αγαπημένα στούντιο και με τους αγαπημένους μουσικούς, τις αγαπημένες πρόβες και όλα ναι, αυτά. Ναι, πραγματικά. Ωραία. Είναι πολύ. Όχι, πιστεύω ότι και μου το είπαν τελευταία πολλά άτομα. Είσαι πολύ τυχερή που κάνεις αυτό που αγαπάς. Ναι, βέβαια. Πραγματικά και εγώ το νιώθω αυτό. Και θα έλεγα σε βρε, όχι που κάνεις αυτό, που μπορείς και ζεις από αυτό που αγαπάς. Ναι, ναι. Και αυτό. Πολύ βασικό. Πολύ, και αυτό. Πολύ. Λοιπόν, έχεις κάτι να μου πεις εσύ, Βασίλη Κατσούλη, για τα μελλοντικά σου σχέδια, εκτός από το ότι ετοιμάζεται μαζί μάλλον το επόμενο CD, έτσι. Ναι. Ακόμα δεν έχει κυκλοφορήσει το πρώτο, με λίγα λόγια, πάτε για δεύτερο. Θα το αφήσουμε λίγο χρόνο του Κρυμμένου Ουρανού να ένα το ακούσει ο κόσμος. Ναι, θα το αφήσουμε ένα χρόνο τουλάχιστον. Αλλά η προετοιμασία κρατάει, ναι, πρέπει ακριβώς. Ξεκινάμε και στα live μου, εννοείται, και στην χειμερινή μου περιοδία, ο Βασίλης θα είναι στο πλευρό μου. Γιατί τον έχω πολύ, τον νιώθω πάρα πολύ ασφάλεια. Ήμουνα, ξέρεις, 18 χρονών, ο Βασίλης ήταν πιο μεγάλος, οπότε θυμάμαι, ειδικά στα πρώτα live, τον κοιτούσα και έπαιρνα δύναμη. Δύναμη, ακριβώς. Μια τρομερή σύνδεση. Είναι μια πολύ ωραία σχέση, μια πραγματικά πολύ όμορφη σχέση. Οπότε, Βασίλη. Εσύ ετοιμάζεις το, έτσι. Ένα προσωπικό άλμπουμ από ορχιστικά κομμάτια. Αυτό που θα παρουσιάσουμε εδώ όταν το έχουμε το δώσει έτοιμο, ραντεβού. Ναι. Ραντεβού. Δικές μου συνθέσεις. Έχω βάλει την αγάπη μου μέσα.
Φυσικά, την αγάπη σου, το ταλέντο σου και την ψυχή σου. Και πάνω απ' όλα την ψυχή. Αυτά είναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να ακούσουμε πάνω στα κύματα. Όλα μου πάει το μάτι στον κρυμμένο ουρανό, ρε παιδιά. Τι πράγμα είναι αυτό. Να ακούσουμε λοιπόν πάνω στα κύματα. Να σας χαιρετήσω. Καλοκαιρινά. Έτσι, καλοκαιρινά. Άννα Κατσούλη, Βασίλη Κατσούλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση, Θέλμα. Καλή δύναμη σε όλα. Και εμείς, αγαπημένοι ακροατές, θα κάνουμε ένα διάλειμμα για μερικά πολιτιστικά και κοινωνικά μηνύματα και πάλι μαζί.